για να καταλάβουμε πώς εξελίσσεται και χτυπάει. Δεν μπήκαμε στο μυαλό του, αλλά στο μάτι του. We wrote it up and down, and the aircraft survived that. Η ανατομία ενός τυφώνα. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Τον πόλεμο που ξεκίνησε για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, αναμενόμενο βέβαια θα μου πείτε. Να πω ότι έχει δίκιο ένας φίλος σε σχέση με τα ποστά ανεργίας, διότι σε αυτά δεν υπολογίζονται ελεύθεροι επαγγελματίες. Βεβαίως. Ναι, λένε, άλλοι λένε όχι όμως, ότι πώς υπολογίζονται όχι. Και αυτά μέσα. Ότι γίνεται αναλογή δηλαδή, και μπαίνουν και αυτοί μέσα. Ο μηχανικός που έχει να δει πελάτη, για παράδειγμα, λέω τώρα ένα. Έχει να δει πελάτη στο γραφείο του. Ναι, αλλά το βιβλίο το έχει ανοιχτό όμως. Όχι, ανοιχτό το βιβλίο. Λογαριάζεται ότι δουλεύει. Έτσι είναι. Είναι εδώ κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλο. Καλημέρα σας. Σε λίγο θα δείτε και στον Ευαγγελισμό το διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής, τον κύριο Μπουλβασάκο. Να τον καλημερίσουμε, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. 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 Κάντε θα τα πούμε σε λίγο, θα τα πούμε σε δύο λεπτά. Ναι, γιατί αυτή την ώρα δίνουμε και το επενδυτικό περιβάλλον μέσα από την πλατφόρμα της FXM.gr. Και ιδιαίτερα σήμερα έχει μεγάλη σημασία και χθες φυσικά που είχαμε τα κλεισίματα. Ναι. Να πάμε λοιπόν στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και αναμένεται, ναι, υπήρξε νέα άνοδος για την ακρίβεια χθες στη σχέση της ολοκλήρωσης του PSI. Είναι θετικό το κλίμα στις αγορές, παραμένει θετικό και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τη σημερινή ανταπόκριση των επενδυτών στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση του PSI. Χθες έκλεισε στο 1,3279. Ευρώ-ελβετικό φράγκο τώρα. Εδώ το φράγκο φαίνεται να εξακολουθεί να είναι δυνατό σε σχέση με κάθε νόμισμα. Η Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε για τους κινδύνους στις εξαγωγές και τον τουρισμό. Mm-hmm. Σύμφωνα με δηλώσεις, στήριξη στο 1,20 είναι αδιαπραγμάτευτη. 1,20-60 είμαστε το τελευταίο. Το ιαπωνικό νόμισμα, το γεν. Κάλυψε πλήρως τις απώλειες και η άνοδος αναμένεται να συνεχιστεί. Αν σήμερα κλείσει με κέρδη, θα είναι η πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών. 81,6. Πάμε στο χρυσό. Εδώ με τις αγορές μετοχών να σημειώνουν και πάλι σημαντικά κέρδη.